δικό μας μέλος ο Γιώργος Δοδίελας, όπως ο Ηλίας ο Μαρίνης, ο Σπύρος ο Δαμάσκος και ο Γιάννης ο Δαμάσκος, να ζήσουμε, να τους θυμόμαστε και να τους θυμούνται και οι οικοί τους. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Πρόεδρε, και εκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Βαρβαρικής Εταιρείας Αγαπών, κύριοι βουλευτές, όπως είπατε σήμερα, έχουμε δύο βραβεία. Δύο επίτιμα μέλη. Δύο νέα επίτιμα μέλη. Της Λαβραφικής μας εταιρείας, αγαπητά και μέλη της Λαβραφικής εταιρείας, αλλά και φίλοι του Ιστορικού μας Λαβραφικού Μουσείου. Είναι μια ιδιαίτερη κάθε φορά, αγαπητέ Πρόεδρε, αυτή η ημέρα, όπου όλοι σκεφτόμαστε αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έχει κάνει η Λαβραφική εταιρεία. Είναι βέβαιο ότι είναι ο φάρος, είναι η αιστεία πολιτισμού για την πόλη μας. Είσαστε ο πρεσβευτής που κάθε φορά μας κάνει περήφανος σε αυτή τη διαδρομή πραγματικά που έχει να επιδείξει η ιστορική πόλη των Αγχαδών μέσα στους αιώνες. Σήμερα πολύ σημαντικά δείγματα αυτής της ιστορίας, άλλοτε με τις εκθέσεις μέσα στον χώρο του Λαβραφικού Μουσείου, αλλά και με τις εκθέσεις που έχουμε κάνει και σε συνεργασία και με τον Δήμο και με την ευκαιρία, θα σας ευχαριστήσω για αυτή την καλή μας συνεργασία που δώσαμε την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο και έξω από το Λαβραφικό Μουσείο να δώσουμε την δυνατότητα να δουν αυτά τα πολύ ωραία αντικείμενα, τις ωραίες φωτογραφίες και όλα αυτά τα είδη που έχετε με πολύ καλή επιμέλεια, που θα έλεγα σαν να είναι πραγματική υπηρεσία, θα έχετε τακτοποιήσει τόσο ωραία. Συγχαρητήρια για αυτό σας το έργο. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να στηρίξουμε. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχουμε πιστώσει αυτές τις 6.000 που δώσαμε ως ενίσχυση, καθώς υπάρχει και μια έτοιμη πρόταση, νομίζω, για το 10ο συμπόσιο, του οποίου μας έχετε πει και εσείς, αλλά και ο κ. Ζωφίδης Γιώτας, ο οποίος πάντα το θυμάται να μου το δείξει στα διάφορα. Από όλα αυτά που άκουσα πριν από λίγο, τα οποία είναι ότι πριν από 40 χρόνια την ιδέα που είχαμε να φτιάξουμε αυτό το μουσείο, να το βλέπουμε τώρα να φτάνει σε σημεία συνεζητά σε όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια σε όλους που συνεισέφεραν σε όλα αυτά. Συγχαρητήρια.